Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το βίντεο. Ένα βίντεο που μου έχετε ζητήσει τόσο πολύ, Παναγία μου, που πραγματικά δεν άντεχα άλλο να λαμβάνω μηνύματα για το πότε θα ανεβάσω το βίντεο αυτό. Το βίντεο λοιπόν, το room tour με το δωμάτιο της Μπέμπας, για το πώς είναι φτιαγμένο και διαμορφωμένο. Να σας πω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς μπαίνουν συνεχώς διάφορες πινελιές που διακοσμούν το δωμάτιο και σίγουρα πιο μετά θα αλλάξει. Ωστόσο, είπα να σας γυρίσω αυτό το βίντεο, να σας φύγει και εσάς η απορία και να το δείτε πώς είναι σε αυτή τη φάση στημένο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μία αναδρομή για το πώς φτιάχτηκε το δωμάτιο αυτό, καθώς έχω γυρίσει πλάνα από όταν ξεκινήσαμε να το ετοιμάζουμε και να έρθουμε στο πώς είναι τώρα. Πάμε να τα δείτε. Μπαίνουμε λοιπόν στο δωμάτιο της Μπεμπούλας. Αρχικά εδώ σε αυτό τον τοίχο έχουμε κολλήσει τα αυτοκόλλητα από Sticky. Γενικά για όλα τα προϊόντα που θα δείτε μέσα και για τα διακοσμητικά και τα λοιπά θα βρείτε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Σε αυτά που μπορώ να έχω, γιατί η κούνια και η αλαξιέρα είναι από την Αναστασία, οπότε δεν έχω κάποιο link να σας δώσω γιατί τα έχουμε πάρει από ένα πρατήριο στην Αθήνα. Εδώ έχουμε την Μοβ Πολυθρόνα που υπήρχε στο παλιό background του YouTube και δίπλα έχουμε ένα αποθηκευτικό κουτί σε μπέζ χρώμα από τα Jumbo. Αργότερα αυτό το σημείο θα διαμορφωθεί διαφορετικά καθώς έχω τα καλάθια από Μινίνε με τα ρόζα στεράκια, θα σας τα δείξω μετά στην ντουλάπα που θα μπουν τα παιχνίδια της. Εδώ έχουμε την ντουλαπίτσα της, η οποία ήρθε και μπήκε τέλεια και όμορφα και σταθεροποιήθηκε από τον ξυλουργό, γιατί είχαμε περάσει μια περιπέτεια με αυτή την ντουλάπα.
Οι κουρτίνες μας είναι σε ροζ πολύ απαλό, σε baby pink και έχει μονόκερους. Είναι από σπίτι shop και γι' αυτό θα βρείτε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε πάρα πολλά παράθυρα και πραγματικά έχω κατεβάσει τα story γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει και 45 βαθμούς Κελσίου εδώ μέσα. Οπότε αυτή εδώ είναι η κουρτίνα μας. Σίγουρα στο link θα δείτε ακριβώς και τα χρώματα τώρα. Εδώ έχουμε την κούνια της, η οποία είναι κούνια και γίνεται προεφηβικό κρεβάτι, δηλαδή το παιδάκι μπαίνει μέσα μέχρι και 5,5-6 χρονών. Δεν το έχω φτιάξει καθώς δεν κοιμάται η μπεμπούλα εδώ πέρα. Έχουμε και την κουνουπιέρα με τη βάση, την οποία δεν θυμάμαι από πού την έχω πάρει, γιατί τα έχω από την Αναστασία, οπότε δεν μπορώ να σας έχω link γι' αυτό. Το υπέροχο κουβερτάκι με τα λουλουδάκια, καθώς και το διακοσμητικό μαξιλαράκι που είναι μίνι με το φτιόγκο, είναι από Ink Vart, σας τα είχα δείξει πρόσφατα και σε κάποιο vlog. Και η μπάντα μας είναι από το πρατήριο εκείνο που είχαμε πάρει και την κούνια. Περνάμε σε αυτό εδώ το ψάθινο καλάθι, το οποίο το έχω για τα απλυτά της. Είναι από H&M Home, θα το είχα πάρει πάρα πολύ παλιότερα και θα θυμάστε ότι είχε ρίξει γλίτσα η Αναστασία μέσα. Βλέπετε αυτό το μόβ εκεί, το οποίο δεν βγαίνει με τίποτα. Οπότε είπα να το έχω εδώ για τα απλυτά της και μια χαρά τέριαξε και με το χώρο και με όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε έπειτα το ραφάκι από το e-shop της Mommy Style, το οποίο είναι φανταστικό γκρι. Έχω βάλει και εγώ και ένα λουλουδάκι πάνω, το οποίο νομίζω το έχω πάρει από τα Jumbo. Και έχει και τα κρεμαστράκια που με βολεύει πάρα πολύ για να κρεμάω την πετσετούλα της, οπότε όταν να την πλύνω στην αλλαγή πάνας ή στο μπανάκι της, να την έχω εύκαιρη και απλά να την αρπάζω μαζί με το παιδί και να πηγαίνουμε για το μπανάκι μας. Έχουμε επίσης αυτό εδώ το διακοσμητικό, το οποίο το έχω βάλει δίπλα ακριβώς στο ραφάκι, το οποίο μας το έχει φέρει δώρο ο νονός της Αναστασίας και θεώρησε ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο στο βρεφικό δωμάτιο παρά στο δωμάτιο της Αναστασίας, οπότε της το έβαλε εδώ. Έχει και μπαταριούλα από πίσω, θα σας το ανάψω τώρα να το δείτε. Φωτίζει δηλαδή, δεν έχει μπρίζα, είναι με μπαταριούλα και γράφει Dream Big Little What και είναι σε ροζ γκρι τόνους που έχει ταιριάξει απίστευτα στο δωμάτιο της μπέμπας. Έχουμε το φανταστικό και υπέροχο αερόστατο από το τέλειο Playroom που είχαμε κάνει και πρόσφατα διαγωνισμό στο Instagram. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο παιδιά, πραγματικά. Πολύ ωραίο καλοφτιαγμένο, είναι από την εταιρεία Super Balloon. Και ειλικρινά η μπέμπα κάθεται και το κοιτάζει γιατί εδώ είναι η αλαξιέρα της. Οπότε κοιτάει πάνω γιατί κουνιέται αυτό, έτσι το κουνάω καμιά φορά και το χαζεύει. Ξεκινάμε από την αλαξιέρα, τα οποία όλα αυτά τα προϊόντα, όπως η αλαξιέρα, εδώ τα κουτιά, τα καλάφια και όλα αυτά, θα σας έχω το βίντεο κάτω με τις αγορές που είχα κάνει για την μπέμπα για να πάτε να το δείτε, να μην τα βάζω ξεχωριστά. Έχουμε εδώ ένα ωραίο ματάκι το οποίο μας το είχε φέρει δώρο η φίλη μας η Λένα και το έχω εδώ έτσι για να μην την ματιάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Έχω τα δύο ωραία καλαθάκια από Jumbo, τα οποία σας τα έδειξα και πρόσφατα σε Jumbo Haul που πήρα για το δικό μας δωμάτιο, όπου έχει μέσα όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για την αλλαγή πάνας και για την περιποίησή της, για τον αφαλό της, τα ματάκια της, τη μητούλα της, το καθάρισμα τέλος πάντων. Και εδώ που είναι τα μωρομάτιλα σε μια πολύ ωραία θήκη, το οποίο τα είχα πάρει από Bebe Zoo. Θα τα δείτε όλα στο βίντεο αναλυτικά που είχα γυρίσει με το τι αγορές είχα κάνει για την μπέμπα και από πού είναι το καθένα. Πάμε τώρα στα σιρταράκια μας. Το πρώτο σιρτάρι δεν έχω βάλει κάτι καθώς δεν βολεύει με την αλαξιέρα από πάνω. Στο δεύτερο έχω όλα τις πάνες. Εδώ στο τρίτο έχω πετσετούλες. Και στο τελευταίο σιρτάρι έχω όλα τα προϊόντα περιποίησης που μας είχαν δώσει και από το μεευτήριο, αλλά είχαμε αγοράσει και εμείς και μας τα είχαν κάνει και δώρο. Αυτό εδώ μας το έχει στείλει δώρο το My Beauty Box, τους οποίους τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχει και τα πρώτα της τουβλάκια μέσα εκεί. Οπότε έχει προϊόντα για καθάρισμα, αλλαγή πάνας, αφρόλουτρα κτλ. Τα οποία τα αντικαθιστώ όταν τελειώσει κάτι. Πάμε να σας δείξω και την ντουλαπίτσα της. Εδώ ουσιαστικά στο μεγάλο φύλλο έχω τα δύο καλάθια που σας είπα για τα παιχνίδια. Και έχω και τα κουτιά γιατί δεν χρησιμοποιείται, το έχω σαν μικρή αποθηκούλα δηλαδή. Εδώ είναι και κάτι ρούχα τα οποία είναι χρωματιστά και δεν μου βγαίνει πλυντήριο, οπότε πρέπει να δω τι θα κάνω με αυτά. Και κάποια έτσι πράγματα του καροτσιού τα οποία τα έχω πλύνει, τα έχω αποστηρώσει, τα έχω απολυμάνει όλα. Έχουμε επίσης το παπλωμά της, μια δεύτερη μπάντα για να αλλάζω. Γενικά έχω τέτοια πραγματάκια εδώ πέρα, σαν αποθηκούλα δηλαδή το έχω προς το παρόν. Στο πρώτο σιρτάρι έχουμε τα σεντονάκια της και μαξιλαροθήκες για πιο μετά που θα έχει μαξιλαράκι. Και σε αυτό εδώ το σιρτάρι έχουμε διάφορα χειμωνιάτικα έτσι κουβερτάκια.
Εδώ λοιπόν είναι ένα ντουλαπάκι το οποίο έχω μέσα διάφορα έτσι πραγματάκια που είναι για το καρότσι ή για μπιμπερό που είναι για πιο μετά, για πιο μεγάλων μηνών δηλαδή. Σφουγγαράκια, μασιτικά, πράγματα δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο μετά. Έχω το θύλαστρό μου επίσης. Και εδώ σε αυτό το φύλλο είναι όλη η ντουλαπίτσα της με τα ρουχαλάκια της, τα σελτεδάκια της, τις πανούλες αγκαλιάς. Εδώ είναι έτσι τα φορμάκια που φοράμε τώρα, μετά θα πάμε σε αυτό το νούμερο και πίσω είναι τα επόμενα νούμερα. Οπότε ό,τι τις μικραίνει θα το βάζω στην άκρη γιατί έρχεται ανυψούλα σε λίγους μήνες, οπότε θα τις τα δίνω όλα. Εδώ έχω πάνες αγκαλιάς, έχω και άλλες πάνες εδώ από babycool.gr που είναι φανταστικές και ονειρεμένες. Έχω πανάκια εδώ για άμα τρέξει κάποια γουλίτσα ή οτιδήποτε και πίσω έχω πιο μεγάλα νούμερα σε ρουχαλάκια, λίγο πιο φθινοπορεινά δηλαδή, όπως και εδώ πέρα. Αυτή λοιπόν είναι και η ντουλάπα μας. Σας κάνω και ένα πέρασμα σε όλο το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο της Μπεμπούλας. Θα μπει και χαλί πιο μετά φυσικά το χειμώνα. Τώρα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Είναι η μέρα που έχει 40-42 βαθμούς Κελσίου. Οπότε εδώ αυτό είναι το δωμάτιό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, ναι, και εγγραφή στο κανάλι μας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά.